στην Καβάλα βρέθηκε ο υποψήφιο Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη. Ο ίδιο βρέθηκε με φορεί, πραγματοποίησε συναντήσει, ενώ λίγο μετά τι 12 το μεσημέρι τη Κυριακή παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζική ενημέρωση. Ο κ. Παπαδημούλη αναφέρθηκε στι εμπερχόμενε εκλογέ σε προγραμματικέ θέσει που αφορούν την οικονομία και την ανεργία, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην πιθανή εκλογή Βέμπερ στι ευρωεκλογέ. Οι ευρωεκλογέ αυτέ έχουν τεράστια σημασία γιατί το αποτέλεσμά τους θα επηρεάσει και ποιοι θα είναι στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα πέντε χρόνια. Και θα είναι, για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Κομισιόν. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει τον Μάρφετ Βέμπερ. Εμείς θεωρούμε ότι η υποψηφιότητα του Μάρφετ Βέμπερ είναι ένα σενάριο κακό για την Ευρώπη, και εφιαλτικό για την Ελλάδα. Γιατί αυτός ο βαβαρός, ο γερμανός πολιτικός είναι πολύ πιο δεξιός όχι μόνο από τον Γιούνκερ αλλά ακόμη και από τον Σόιμπλε. Είναι ο πρώτος που μίλησε για Brexit. Είναι σταθερά υποστηριχτής μιας ανθεληνικής στάσης και συμπεριφοράς. Και αν τυχόν αυτός γίνει πρόεδρος της Κομισιόν, αυτό θα σημαίνει περικοπές στα κονδύλια του προϋπολογισμού που ενδιαφέρουν και συμφέρουν την Ελλάδα. Περικοπές για τις επιδοτήσεις για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τα κονδύλια της συνοχής, τα κονδύλια για τα διαρθρωτικά έργα, για τους δρόμους, τις υποδομές, την παιδεία, τα νοσοκομεία, το προσφυγικό, τη στήριξη της απασχόλησης. Έχουμε δημιουργήσει ήδη μια πλατιά συμμαχία για να αποτρέψουμε την εκλογή βέμπερ στην Προεδρία της Κομισιόν. Υπάρχει ήδη το «όχι» της αριστεράς, των σοσιαλιστών, των πρασίνων και αισιοδοξούμε ότι σε αυτά θα προσθεθούν και το «όχι» των φιλελευθέρων και του Μακρόν. Οπότε θα διαμορφώσουμε μια πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία θα αποτρέψει αυτό το σενάριο. Γιατί, Γιατί χρειάζεται η ψήφος εμπιστοσύνης του Ευρωκοινοβουλίου για να πει ναι σε κάποιον και να γίνει πρόεδρος της Κομισιόν. Το αποτέλεσμά τους θα είναι σκαλοπάτι για τις εθνικές εκλογές, ανέφερε σε δηλώσεις το κύριος Παπαδημούλης, ενώ διέψευσε το σενάριο που θέλει τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται ψηλά σε δημοσκοπήσεις σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει περιθώριο για χαλαρή ψήφο και όλοι καταλαβαίνουμε ότι το αποτέλεσμά τους θα είναι σκαλοπάτι για τις εθνικές εκλογές που θα ακολουθήσουν σε λίγους μήνες το αποτέλεσμα του θα επηρεάσει καθοριστικά το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών και επομένως τη διαμόρφωση της κυβέρνησης της νέας τετραετίας. Γυρνώντας όλη την Ελλάδα, η αίσθηση που έχω είναι ότι θα διαψευστούν παταγωδώς οι δημοσκοπήσεις που προβλέπουν μεγάλη διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και θα επιβεβαιωθεί αυτό που γίνεται τα τελευταία πέντε χρόνια όπου η Νέα Δημοκρατία κερδίζει στις δημοσκοπήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει στις εκλογές.